Ναι. Τώρα, ξέρω ότι το θέλει ο οικονόμου Δημήτρη, γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με αυτό και με το πρωτοσέλιδο σήμερα της Αυγής που προκαλεί, αλήθεια, είναι κάποια ερωτηματικά. Αυτό το ναι όχι μας θυμίζει κάποια πράγματα όπως και να. Μπορεί να θυμίζει πολλά, μπορεί να ξυπνάει περισσότερο ενδιαφέρον για τη συζήτηση που έχει ανοίξει, ελπίζω με ψυχραιμία. Η δημοκρατία έχει αντιθέσεις και οι αντιθέσεις επλύονται με πολιτικές αποφάσεις και οι επιλογές καθορίζουν τη ζωή μας πολλές φορές στην πολιτική. Πολλές φορές, όχι πάντα. Είναι επιλογή το δημοψήφισμα. Ελπίζω για το καλύτερο. Δεν υπονοεί δημοψήφισμα ο τίτλος. Υπονοεί ευθέως μια δημόσια αντιπαράθεση και την καταγράφει. Την αποτυπώνει. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς όμως, Δημήτρη. Η τοποθέτηση όμως τώρα όπως το έχει δει, σαν να έχει βάλει δύο ψηφοδέλτια η Αυγή σήμερα. Όχι, αν έχει το ναι και την πέρα αυτή τη φορά. Έβαλε, πρώτο το ναι αυτή τη φορά. Δεν έκανε λάθος να βάλει το όχι από ό,τι βλέπω. Έβαλε το ναι πρώτο. Σε διάφορα δημοψηφίσματα που έχουν γίνει και στο παρελθόν, νομίζω ότι όσοι ήταν με τη Δημοκρατία και την Αριστερά επέλεξαν διαφορετικές απαντήσεις. Θυμίζω ότι ακόμα και η Χούντα έχει οργανώσει, υποτίθεται, ένα δημοψήφισμα. Ναι, σωστά. Και ξέρετε ότι ήταν το μοναδικό που δεν ήταν πραγματικό. Διότι άλλα έβαζε στην κάλπη, όπως έλεγε και ο σκίτσο ενός εκλεκτού σκητσογράφου του Χριστοδούλου. Αν το θυμάστε, που έλεγε η κάλπη. Εμείς διαβάζαμε τότε. Που βγάζει. Είμαστε μικροί. Διαβάζαμε και την περίοδο. Και εγώ μικρό ήμουν, αλλά με ψιλοδιάβαζα. Και επειδή από μικρό είχα το συνήθεια να διαβάζω πολλές εφημερίδες, νομίζω ότι και σήμερα ο πολίτης που προσπαθεί να διαβάσει πολλές εφημερίδες είναι πιο ενημερωμένος από άλλους που βλέπουν μόνο τηλεόραση ή ραδιόφωνο. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες. Λέω όμως, θα ήταν και μια ιδέα να γίνει και ένα δημοψήφισμα για το θέμα αυτό. Όχι, νομίζω ότι δεν συζητάμε για θέμα του δημοψηφίσματος. Κοιτάξτε να δείτε. Ούτως ή άλλως, εγώ λυπάμαι που έχω φτάσει σχεδόν να είμαι 60 χρονών. Για να πω και την ηλικία μου. Είμαι 25 χρόνια στην Ελλάδα και δουλεύω μονοαπασχόληση στην Αυγή αυτά τα 25 χρόνια και θεωρώ επιτυχία ότι την έχουμε ακόμα ανοιχτή. Γιατί παραμένει μια μικρή εφημερίδα και την κρίση του τύπου την ξέρετε. Έτσι. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, το λέω και με την γενικότερη έννοια. Τα ζητήματα όμως τα σοβαρά, τα εθνικά όπως λέμε και τα κρίσιμα για την περιοχή μας και τη χώρα, θα έπρεπε να κλείνουν με μια μεγαλύτερη προσπάθεια συνεννόησης και αποτελεσμάτων. Και εν προκειμένου το ζήτημα αυτό, η κόρη μου ήταν τότε νεογέννητη, τώρα είναι. Σε αναζήτηση εργασίας. Και ακόμα εδώ είμαστε. Όχι ακόμα εδώ, είμαστε με άσχημους όρους, λέω εδώ, και γι' αυτό νομίζω ότι ωραία παρουσιάσατε και σας ευχαριστούμε για το σημερινό πρωτοσέλιδο που θέλαμε να κάνει εντύπωση και να προκαλέσει το συζήτηση. Πέτυχε, το πέτυχε αυτό. Νομίζω ότι θα το πετύχει, θα το δούμε στην κυκλοφορία. Φανερό ότι το πέτυχε. Ορίστε. Δεν υπάρχει γιατί, κοιτάξτε να δείτε, την άλλη φορά σας είχα φέρει το ημερολόγιο και σας είχα πει ότι ήταν μια επιτυχία για την εφημερίδα. Γιατί θυμήσαμε και το 68 που ήταν μια σημαντική χρονιά και το φετινή χρονιά το πακετρώτε σε εσάς. Και το δείχνουμε και με αυτό εδώ, και όχι μόνο για το θέμα των Σκοπίων, αλλά είναι κρίσιμη χρονιά για τη χώρα, για την Ευρώπη. Πάμε και λίγο για τις εξελίξεις. Όχι, επιτρέψτε μου να πω ότι 25 χρόνια πριν η συζήτηση είχε περίπου τους ίδιους όρους και με μία έννοια λίγο καλύτερα. Αυτό το θεωρώ οπισθοχώρηση. Εάν σήμερα σε αυτή την ηλικία εγώ και οι περισσότεροι από εμάς με το συμπάθειο το λέω, και όλοι οι συμπολίτες μας. Να συζητάνε με άλλους όρους και όχι με όρους προοπτικής. Με χειρότερους όρους πιστεύεις ότι είμαστε όχι από το 92. Με όρους προοπτικής. Στη συζήτηση σίγουρα. Μάλιστα. Στην προσέγγιση Βασίλη όχι. Γιατί το παράθυρο ευκαιρίας υφίσταται. Πάμε. Και είναι καλή η συζήτηση που κάνουμε γιατί σε άλλους χώρους γίνεται μια συζήτηση μόνο με κραυγές. Λέω λοιπόν, δεν ξεκινάμε από το μηδενός. Όταν είπα για τα 25 χρόνια, θέλω να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν και αυτό νομίζω εξυπηρετούν οι ενημερωτικές εκπομπές που έχει και ο δικός σας σταθμός. Να θυμίσουμε ότι ξεκινάει το ζήτημα με παρέμβαση τότε και της Ευρώπης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και όχι μόνο μετά με την ενδιάμεση συμφωνία, έχουμε δεσμευτεί για μια σειρά ζητήματα και ως χώρα, όχι απλά διμερός, πολυμερός λέγεται αυτό, διεθνώς, με τον πιο βασικό οργανισμό που είναι διεθνής, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και αν ακούγαν μερικοί, και καλό θέλει να την ξανακούσουν, μια εκπομπή που είχε χθες το ραδιόφωνο το δικό σας, το Sky. Και βλέπετε ότι στηρίζω το σταθμό σας από την άποψη της δουλειάς. Προσπαθώ να παρακολουθώ. Είναι ισχυρός σταθμός και έχει σημασία οι συζητήσεις να γίνονται ευρύτερα. Δεν είπα για αντίπαλο εγώ, είπα για τηλεοπτικό σταθμό. Προσέχω γιατί καμιά φορά παρασύρονται διάφοροι. Οι αντίπαλοι είναι στην πολιτική και στο πηδαίο των αντιθέσεων. Εμείς πρέπει να κάνουμε μια δουλειά όσο γίνεται πιο πολύπλευρη και πιο πλουραλιστική. Και η Αυγή σήμερα. Υπενθυμίζω, μου τα πέρασα από εδώ και από εκεί όμως, να φροντίσω να τη διαφημίσω και για το Κυριακάτικο Φύλλο που θα έχει ένα ισχυρό ένθετο. Το είπαμε πριν, με μια ότι σειρά, έχει μακεδονικό, με την μια σειρά υπογραφές, μερικοί δυστυχώς, γιατί έτσι είναι η ζωή, έχουν φύγει νωρίς ή λιγότερο νωρίς από τη ζωή, όπως ο Άγγελος ο Ελεφάντης από τα ιστορικά στελέχη και της Αυγής και της Αριστεράς και πολλοί άλλοι και σημερινές υπογραφές. Τι θέλω να πω. Εδώ λοιπόν δεν είναι εκ του μηδενός. Και όπως είπε ο κύριος Βενιζέλος εχθές τον κύριο Τσίμα. Θύμισε ποιες ήταν οι δεσμεύσεις και είναι οι δεσμεύσεις από τη δική μας την πλευρά. Όπως παραδείγματος χάρη το πολύ απλό, ότι όταν λέμε Φιρόμ, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι και το Μακεδονία είναι εκεί το Μακεδονία μέσα.
και δεν πας πίσω ούτε από την ενδιάμεση ούτε από οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια διαπραγμάτευση εσύ δεν είσαι ο επισπεύδων. Δεν είσαι ο επισπεύδων. Είσαι όμως εκ των πραγμάτων και εσύ κοντινός στο να αξιοποιήσεις νέες δυνατότητες. Που είπατε πριν. Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί όλα τα πράγματα καταλαβαίνει ότι είναι πραγματικότητα κοντά η δυνατότητα μιας συμβιβαστικής λύσης αξιοπρεπούς πρόβλημα για όλους. Πρόβλημα δημιουργεί στην κυβέρνηση αυτό στο εσωτερικό της. Με την έννοια αντιθέσεων όπως με τον συνεταίρο της κτλ. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι το καθοριστικό στην προσπάθεια. Διότι εν τέλει η όλη προσπάθεια της διαπραγμάτευσης με το γείτονα, αλλά και συνολικότερα, και έχω υπενθυμίσει και σε εσάς ότι εδώ άμεσα έχουμε κοντά μας και τη σύσκεψη των Δυτικών Βαλκανίων που θα οργανώσει η Βουλγαρία που έχει αναλάβει την Προεδρία αυτό το εξάμηνο. Είναι και αυτός ένας από τους επισπεύδοντες λόγους πραγματικούς, γιατί και η Βουλγαρία έχει ζητήματα με τη γειτονική χώρα και επειδή και προεδρεύει, και Βουλγαρία, θέλει όλοι. Στο δικό της εξάμηνο να δείξει ότι έχει μια προοπτική. Γιατί υπενθυμίζω. Το συλλαλητήριο ασκεί πίεση. Και σε ποια κατεύθυνση. Το συλλαλητήριο, όπως και κάθε μαζική διαδήλωση και εκδήλωση των ενδιαφερόντων και των αγωνιών του κόσμου, πάντα παίζει ένα ρόλο. Και ξαναθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ο περισσότερος κόσμος κινείται από τη δικιά του ευαισθησία, παρότι κάποιοι προσπαθούν να τον μανιπολάρουν με το χειρότερο τρόπο, με ακρότητες, όπως και η ιεραρχία. Δυστυχώς, η ιεραρχία, όχι η Εκκλησία, το χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο.